μία απορία. Σήμερα κοινώνησα και βγαίνοντας από την εκκλησία είδα μία ακαθαρσία και ασυναισθήτως εφήτησα. Έφτισα δηλαδή. Χωρίς να σκεφτώ ότι πήρα σώμα και αίμα Χριστού. Αμάρτησα. Βέβαια σε πολλούς υπάρχει αυτή η απορία ότι όταν κοινωνήσουμε δεν πρέπει να φτύσουμε. Λοιπόν, ακούστε πως έχει το πράγμα. Ας υποθέσουμε ότι ένας ιερεύς κάνει 40 λίτρουγο. Συνεπώς κάθε μέρα λειτουργεί. Και μάλιστα τους χειμερινούς εκείνους μήνας από 15 Νοεμβρίου έως 25 Δεκεμβρίου. Προσθέσατε όμως ότι και έχουμε γιορτές σχεδόν κάθε μέρα μέχρι τα φώτα, άλλο ένα 12 ημέρο, και γίνονται 52 ημέρες κάθε μέρα να λειτουργεί. Θα πρέπει λοιπόν, συναχώθηκε, δεν συναχώθηκε, να μπει στο βάσανο, θα λέγαμε και τη δοκιμασία, να μην φτύσει. Γιατί εκκοινώνησε. Το φαντάζεστε αυτό? Φανταστείτε ακόμα την περίπτωση όταν οι αρχαίοι, οι παλαιοί χριστιανοί κοινωνούσαν σχεδόν κάθε μέρα. Θα έπρεπε λοιπόν στη ζωή τους να μην φτύσουν ποτέ? Πρόκειται περί μιας υπερβολής. Και εξηγώ. Όταν βέβαια μερικά πράγματα αραιώνουν, αλλάζουν, παίρνουν ενδύματα υπερβολής. Όπως για να κοινωνήσω, επειδή δυστυχώς η Θεία Κοινωνία σιγά σιγά αραίωσε στους πολλούς, πρέπει να κάνω 15 μέρες σκληρή νηστεία για να κοινωνήσω. Τελικά όμως μια σκληρή νηστεία για να κοινωνήσω βγάζει από τη ζωή μου και το πρόγραμμά μου τη Θεία Κοινωνία. Διότι αν πρέπει να νηστεύω 15 μέρες και μάλιστα και το λάδι, τότε δεν θα μπορώ πάντα να κοινωνώ συχνά. Και βλέπετε ότι ο διάβολος πώς τα καταφέρνει. Και είπα ο διάβολος πώς τα καταφέρνει. Η φράση δεν είναι δική μου, το Αγίου Νικοδήμου. Ο διάβολος πώς τα καταφέρνει για να με απομακρύνει από τη Θεία Κοινωνία. Έτσι, όταν ένα πράγμα αρχίζει να μπαίνει σε ένα άλλο, θα λέγαμε, σε μια άλλη τοποθέτηση, αραιώνει κτλ, βάζει το ένδυμα της υπερβολής. Εδώ δεν πρόκειται να φτύσω, να μην φτύσω. Δεν υπάρχει θέμα τέτοιο. Απλούστατα. Αν υποτεθεί, όχι ότι το σάλιο μου είναι άγιο, προσέξτε, όχι ότι το σάλιο μου είναι άγιο, τι είναι το σάλιο? Είναι μία έκριση. Αυτή η έκριση είναι μία από τις κάποιες που έχω. Δεν τρέχουν τα δάκρυά μου. Δεν τρέχουν οι μίξες μου. Δεν θα πάω στο αποχωρητήριο. Δεν θα έχω ούρα, κόπρενα. Όλα αυτά τι είναι? Είναι πράγματα που φεύγουν από τον οργανισμό μου. Τι θα πει λοιπόν, αυτά όλα κατά κάποιο τρόπο πρέπει να μην φύγουν γιατί κοινώνησα? Είναι αδιανόητο πράγμα. Μάλιστα οι πατέρες λέγουν ότι η Θεία Κοινωνία δεν χωνεύεται. Δηλαδή δεν είναι κάτι που θα καταλήξει αποχωρητήριο. Προσέξτε αυτό το σημείο. Αλλά αφομοιούται, Κύριος είδεν πώς και τι, αφομοιούται από τον άνθρωπο και γίνεται ο άνθρωπος σύνεμος και σύσεμος, σύσομος. Το λέει ο Άγιος Κύριος, σύνεμος και σύσεμος, σύσομος. Όλοι οι πατέρες το λέγουν αυτό. Άρα ούτε αποβάλλεται η Θεία Κοινωνία, ούτε δια των εκκρίσεων του σώματος έχουμε αποβολή του σώματος και του αίματος του Χριστού. Πού είναι το θέμα? Το θέμα είναι στο εξής σημείο. Αν υποτεθεί ότι μάσισα τη Θεία Κοινωνία, δηλαδή πήρα σώμα και το μάσισα και κάπου κάθισε στο δόντι μου, αν χτίσω υπάρχει κίνδυνος αυτό που παρέμεινε στο δόντι μου να το αποβάλω. Εκείνο όλο το θέμα. Και όχι ότι δεν πρέπει να χτίσω. Συνεπώς, αν εκεί είναι το θέμα, θα λάβω τα μέτρα μου. Ποια μέτρα θα λάβω? Τα εξής. Άστατοι πολλοί ιερείς δεν κοινωνούν το λαό σώμα Χριστού. Άλλη φορά το είχα πει αυτό, γιατί και πώς. Κακώς κάκιστα, κακώς κάκιστα. Πρέπει να κοινωνούμε το λαό σώμα και αίμα Χριστού. Εκτός αν είναι νήπιο,
που δεν έχει αίσθηση να καταπιεί, να το βγάλει κτλ. Εκεί βεβαίως δίνουμε μόνο αίμα, είναι γνωστό. Από τη στιγμή που θα δούμε το παιδί και το παιδί συνεργάζεται μαζί μας, το παιδί ανοίγει το στόμα του μόνο του και συνεργάζεται, ξέρετε, καταλαβαίνετε θα πει συνεργάζεται, όπως ο ψυχοπαθής αν συνεργάζεται με τον γιατρό του, δηλαδή να έχει μια αίσθηση του πράγματος, τότε αυτό το αντιλαμβανόμεθα πολύ εύκολα εμείς οι ιερείς για ένα παιδί αν συνεργάζεται ή όχι. Είναι πάρα πολύ εύκολο. Δίνουμε σώμα. Εάν όμως όχι, δεν δίνουμε σώμα. Και αν είναι ντυπνίπιο, δηλαδή είναι στην αγκαλιά, το κρατάμε, ξέρω εγώ, είναι μηνών. Εκεί δεν υπάρχει θέμα συνεργασίας. Οπότε δεν κοινωνάμε σώμα Χριστού, αλλά μόνο αίμα. Προσέξτε. Όταν πάρουμε το σώμα του Χριστού, καταρχάς δεν ξανανοίγουμε το στόμα μας. Α, με την ευκαιρία να σας το πω και αυτό, γιατί θα είχα μία σειρά από παρατηρήσεις πολύ λεπτές που μπορεί, αν κάποια από αυτές δεν τηρηθεί, να γίνει ζημία στη Θεία Κοινωνία. Και είναι πολύ κακό, είναι φοβερό να χύσουμε τη Θεία Κοινωνία ή ό,τι άλλο, να γίνει ζημιά. Λοιπόν, μία από αυτές είναι, από τη στιγμή που θα ανοίξω το στόμα μου, θα το ανοίξω τεράστια. Λέμε σε μερικούς, ανοίξω το στόμα σας και δεν το ανοίγω. Περίεργο πράγμα. Περίεργο πράγμα. Δεν πάρα πολύ περίεργο. Και θα πάρω με τη Θεία Κοινωνία, δεν θα ξανανοίξει το στόμα. Πίπατε, θα κλειδωθεί. Μερικοί ενώ πήραν, ανοίγουν το στόμα τους και να σκουπιστούν. Μα όταν σκουπιστείς ανοίγοντας το στόμα σου, υπάρχει κίνδυνος να πάρει το κάλυπτρον, το μάκτρον, να πάρει περιεχόμενον. Αυτά βέβαια δεν τα βλέπετε εσείς, ούτε τα αντιλαμβάνεστε. Τα αντιλαμβάνεστε, αντιλαμβανόμεθα εμείς, που σας βεβαιώνω ότι το να κοινωνήσουμε έναν κάποιον κόσμο κουραζόμεθα φοβερά. Τι να σας πω, με πιάνουν τα νεφρά μου. Όχι γιατί σκύβω, είναι η αγωνία. Το χέρι μου, όταν πάω να αφήσω το Άγιο Ποτήριο στην Αγία Τράπεζα, δεν ανοίγει. Είναι η αγωνία, μη γίνει ζημιά. Και όλες αυτές τις λεπτομέρειες τις βλέπουμε εμείς. Έτσι, θα κλείσω το στόμα μου, δεν θα το ανοίξω. Ούτε θα καταπιώ. Με κλειστό στόμα θα σκουπιστώ. Το αφήνω το μάκτρο, μερικοί το παίρνουν και μαζί τους. Το τραβούν. Και τραβούν και το Άγιο Ποτήριο. Και θα αφήσω το μάκτρο και θα φύγω. Μάλιστα δεν θα γυρίσω έτσι για να φύγω, αλλά αφού κοινώνεις θα φύγω από εδώ. Το έχω προσέξει αυτό, βλέπετε τώρα τον ασυνειρμικός, όταν βγαίνει με το Ευαγγέλιο ιερεύς. Κάποιος άνδρας ή γυναίκα, κυρίως γυναίκες πιο πολύ το παθαίνουν αυτό, προσκυνούν και από ευλάβεια για να μην γυρίσουν τα οπίστια τους, κάνουν ένα έτσι για να φύγουν και από πίσω ο άλλος περιμένει, κουτουλιώνται. Γιατί? Και ενώ ο προηγούμενος κουτουλήθηκε, δεν βάζει μυαλό, θα κάνει το ίδιο πράγμα για να κουτουληθεί με τον τρίτο παραπίσω και το κάνει. Είναι πολύ απλό. Μα είναι μερικά πράγματα τρομερά στοιχειώδη. Φίλησα το Ευαγγέλιο, θα φύγω από εδώ. Γιατί να κάνω όπιστε να πέσω πάνω στη γραμμή στους άλλους. Αυτά καθόμαι και βλέπω πολλές φορές και λέω, μα δεν τα καταλαβαίνουμε, τόσο απλά, τόσο στοιχειώδη πράγματα. Έτσι και στη Θεία Κοινωνία, μερικοί κάνουν ένα όπιστε και καταλαβαίνετε από πίσω, συγκρούνται με τον επόμενο. Θα φύγουμε λοιπόν. Δεν θα καταπιούμε όταν θα έχουμε φύγει από το χώρο του Αγίου Ποτηρίου. Θα έχουμε μία, θα λέγαμε, τρόπον την έτσι, ησυχία μέσα μας. Δηλαδή εκεί που βρισκόμαστε καμιά φορά μπορεί να έχουμε και ένα τρακ. Μερικοί το παθαίνουν. Ηρέμος, όταν πιάθηκα από το χώρο εκείνο, θα καταπιώ. Θα καταπιώ χωρίς να μασίσω. Εξάλλου είναι μικρό το περιεχόμενο, δεν υπάρχει ανάγκη να μασίσουμε. Και όταν θα καταπιώ, θα κρατήσω αυτόματα την αναπνοή μου. Διότι υπάρχει ο κίνδυνος, όταν δεν κρατήσω την αναπνοή μου, πάλι από μια ταραχή, από μια υποβολή του περιβάλλοντος,
να πνιγώ, να δείξω με τα επακόλουθα. Το στόμα μας για να βγάλουμε τίποτε. Καταρχάς πλένουμε το στόμα απ' έξω. Απ' έξω. Έχοντας ερμητικώς κλειστά τα χείλη, πλενόμαστε. Ώστε ότι, επειδή εμείς βάζουμε το Άγιο Ποτήριο, δεν γίνουμε με τη λαβίδα, σε εσάς δεν προκύπτει αυτό το θέμα. Θα πληθείτε απ' έξω. Εσείς θα πάτε σπίτι σας. Θα πάρετε λίγο νερό σε ένα κύπελο. Θα πιείτε δύο γουλιές. Θα ξεπλύνετε το στόμα σας και θα καταπιείτε. Θα το επαναλάβετε και μια δεύτερη, τρίτη φορά αναλόγως. Και τίποτα άλλο. Και αν υποτεθεί ότι κάτι μπορεί κάπου κάτι να κόλλησε μέσα στο στόμα, με τον τρόπο αυτόν, δεν υπάρχει θέμα. Αυτό βέβαια μπορώ να φτύσω μετά, αν προκύψει ανάγκη εννοείται. Προσέξτε, θα πρέπει να προσέξω από την εκκλησία μέχρι το σπίτι μου να μην φτύσω. Και όχι όλη την ημέρα, θυμάμαι μια γιαγιούλα στον Άγιο Θανάσιο κάποτε, πρέπει να είναι πριν από 25 χρόνια μακαρίτησε, γιατί όταν είχα έρθει στη Λάρισα αυτή ερχόντα και με έβρισκε στον Άγιο Αντώνιο, είχε δε μοναδική αμαρτία ότι έφτισε την τέταρτη ημέρα, την τρίτη, τέταρτη ημέρα που είχε κοινωνήσει. Δεν είχε άλλες αμαρτίες, προσέξτε. Δεν είχε. Είναι κάτι παράξενο. Βλέπετε πού κολλάει ο λαός μας. Εάν έφτισα ή δεν έφτισα, ό,τι άλλες αμαρτίες μπορούσε να κάνει, δεν τις θεωρούσε αμαρτία. Παρά μόνο αυτό. Περίεργο. Έχουμε πάθει μία διαστροφή. Αγνοούμε τον νόμο του Θεού. Και αυτό είναι και επί πολλών άλλων πραγμάτων. Μπορεί ας πούμε να σκότωσε μια μύγα και να έρθει να σου εξομολογηθεί και να έχει βρήσει τον συνάνθρωπό του και να μην το θεωρεί αμαρτία. Είναι μερικά παράξενα πράγματα. Τέλος πάντων, κάθε φορά θα έρχονταν αυτή η γιαγιούλα συμπαθεστάτη κατά τα άλλα να μου πει ότι έφτισε την τρίτη, τέταρτη μέρα. Παράξενο. Παράξενο. Και βασανίζεται. Και της έλεγα ότι να μην βασανίζεται και ότι δεν είναι σημαντικό πράγμα. Ερχότανε πάλι να ξαναπεί τα ίδια τώρα από λίγες μέρες. Μια εβδομάδα, δύο εβδομάδες. Ερχότανε πάλι να ξαναπεί τα ίδια. Λοιπόν, να μην βασανιζόμαστε αγαπητοί μου. Έτσι έχει το ζήτημα. Ότι θα προσέχουμε να μην φτύσουμε μέχρι που πάμε στο σπίτι μας. Αν έχουμε μια δυνατότητα βγαίνοντας από το ναό να έχει μια βρύση έξω ή αυλή, δεν ξέρω, κάπως έτσι, και πιούμε δυο γουλιές και πλύνουμε το στόμα μας και καταπιούμε, πάλι το θέμα τελειώνει εκεί. Ορίστε. Κοιτάξτε, μπορούμε βεβαίως να φάμε, δεν εμποδίζει τίποτα, να φάμε το αντίδωρο μετά τη Θεία Κοινωνία. Αλλά επειδή το αντίδωρο μας χαίεται, πάει στα δόντια και τα λοιπά, και επειδή υπάρχει ίσως μια υποψία ότι μπορεί και αυτό, γιατί το αντίδωρο πώς το θα το φάμε, εύκολα τα δόντια δεν καθαρίζουν. Είναι προτιμότερο να πλύνουμε πρώτα το στόμα μας και μετά να φάμε το αντίδωρο. Για τεχνικούς λόγους. Μόνο για τεχνικούς λόγους. Όχι ότι θα έβλεπτε να φάμε τον αντίδωρο. Αν μάλιστα έχουμε μια κάποια βεβαιότητα ότι τίποτα δεν μασίσαμε. Τίποτα, δηλαδή απλώς καταπιήκαμε. Μπορούμε να φάμε τον αντίδωρο. Όχι ότι δεν μπορούμε να το φάμε, το ξαναλέγω, αλλά για λόγους τεχνικούς που λέμε το σύνορα. Μάλιστα.